Ένα κορίτσι, μια γυναίκα, διαβάζει τα άστρα, εμπνέεται από αυτά, βρίσκει ενδιαφέρον στη νύχτα αποδομώντας το φόβο του σκοταδιού και ανακαλύπτει σε αυτές τις πυγολαμπίδες στο σκούρο φόντο έρωτες, πάθη, αδιέξοδα, χωρισμούς, σχέδια για το μέλλον, δείχνοντας τους άλλους όλα όσα θα φέρει για εκείνους η μαγεία του ουρανού. Γεια σας, εδώ είμαστε, Star System, το ραντεβού μας του Σαββάτου. Σήμερα θα αναλύσουμε την όψη Αφροδίτης Άρη στη συναστρία. Αγωνίστηκε από παιδί ανάμεσα στην προδοσία και την ανάγκη για ηρεμία. Κατάφερε οι δυσκολίες της ζωής να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό της στην επιφάνεια. Η Άση Μπίλιου μετέτρεψε από παιδί ακόμη τον πόνο σε όρεξη για ζωή. Γεννήθηκε στην Εύβοια 3 του Δεκέμβρη από μια μάνα που, αν και την κουβαλούσε 9 μήνες μέσα της, το γεγονός ότι την έδωσε για υιοθεσία μετά από 3 μέρες, δεν την κάνει μητέρα της όπως έχει πει η ίδια. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, κι όμως η Άση δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να γνωρίσει τους αληθινούς γονείς της. Δεν είχε καν τη διάθεση, την απορία να έρθει αντιμέτωπη μαζί τους. Για εκείνη οι αληθινοί γονείς της ήταν και είναι οι άνθρωποι που την υιοθέτησαν, που την αγάπησαν, που γέμισαν με ήχους, με εικόνες, με συναισθήματα την καθημερινότητά της. Εκείνοι που την έκαναν αυτό που είναι σήμερα, που της έμαθαν ότι ακόμη και στα δύσκολα πάντα υπάρχει ένας δρόμος που ανοίγεται μπροστά σου. Εκείνο όμως που η Άση δεν μπορεί να χωρέσει μέσα της να κουβαλήσει την ψυχή της δεν είναι τόσο η υιοθεσία, γεγονός που της αποκαλύπτει η μητέρα της στα 15 της χρόνια, αλλά η φυσική απώλεια των θετών της γονιών. Η υιοθεσία, ναι, ήταν μια νέα επώδυνη προσπάθεια να συντάξει από την αρχή τον προσωπικό της χάρτη. Απογοητεύτηκε, θύμωσε, όμως της πήρε μόνο μια μέρα για να πολλαπλασιαστεί η αγάπη της απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που τη μεγάλωσαν. Ήμουν 9 χρονών όταν πέθανε ο πατέρας μου και 19 όταν έχασα τη μητέρα μου, λέει. Αυτό είναι το γεγονός που ανατρέπει την καθημερινότητά της, που την κάνει να αισθανθεί για δεύτερη φορά την προδοσία από την ίδια τη μοίρα. Οι γονείς της φεύγουν από τη ζωή την ίδια μέρα με 10 χρόνια διαφορά, σαν να περίμεναν να ενηλικιωθεί, να σταθεί στα πόδια της. 87 με 90 η Άση ζει τα πέτρινα χρόνια της, σαν να της κάνει πλάκα ο Θεός. Εκείνη όμως βάζει μπροστά το προσωπικό της σχέδιο διάσωσης. Εργάζεται σε εταιρεία εισαγωγής παιχνιδιών, σε σουβλατζίδικο, παραδίδει μαθήματα γαλλικών, παράλληλα με τις σπουδές της στη γαλλική φιλολογία, όταν μια μέρα αποφασίζει να στείλει ένα demo στο Gleek. Κάνει εκπομπές σε ραδιόφωνα, δημόσιες σχέσεις σε δισκογραφικές εταιρείες. Σαν έφηβη ακόμη είναι γεμάτη από μουσική. Ακούει punk, ντύνεται στα μαύρα και βάφει τα μαλλιά της σε όλες τις αποχρώσεις. Όλα φαντάζουν τέλεια για εκείνη και με το Δία να μπαίνει στον τοξότη που είναι και το ζώδιό της, ονειρεύεται ότι το 95 θα είναι μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες. Οι μέρες που ακολουθούν όμως είναι δύσκολες. Χάνει τη μια δουλειά μετά την άλλη και εκεί είναι που συμβαίνει κάτι μαγικό. Αποφασίζει να πέσει με τα μούτρα στην αστρολογία για να την αμφισβητήσει. Ξεκινάει μαθήματα σε μια σχολή στην Αγγλία διαλληλογραφίας και κάπως έτσι το χόμπι γίνεται επάγγελμα. Η αστρολογία δεν την πρόδωσε τελικά. Την οδηγεί σε έναν δρόμο που μπορεί να αρθρώσει ένα διαφορετικό λόγο από άλλους συναδέλφους της. Περιοδικά, τηλεόραση, 2 χρόνια με το Φώτη και τη Μαρία στο Μέγκα, 4 χρόνια με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πρωινό. Το 2006 κάνει τη δική της εκπομπή το Star System, ενώ ένα χρόνο μετά μετακομίζει στον Α. Γίνεται αγαπημένη συνήθεια και μέλος της παρέας της Ελένης, η οποία κάθε φορά που μιλάει κρέμεται από τα χείλη της. Γλυκό μου κορίτσι, τίποτα σε γλυκό. Τίποτα σε γλυκό. Σήμερα. Θα σας πω κάτι σε φωτεινό. Λατρεύει την επικοινωνία με τους ανθρώπους, η φίλη είναι για εκείνη το πιο σημαντικό κομμάτι στη ζωή της, την ίδια ώρα όμως δηλώνει αφελής, ευκολόπιστη σχεδόν. Κι όμως πιστεύει ότι αν στο δρόμο σου βρεθούν 5 που θα σε απογοητεύσουν, σημασία τελικά έχει ότι θα βρεθούν κι άλλοι 5 που θα σε αγκαλιάσουν. Αγαπάει τη γνώση, τα ταξίδια, της αρέσει να διεκτινίζεται από το ένα μέρος στο άλλο, ζει όσα έρχονται απλά χωρίς υπερβολές. Δεν ονειρεύτηκε ποτέ τον εαυτό της με νηφικό. Τη γοητεύει η αρμονική συνύπαρξη με έναν άνθρωπο, τόσο ίδιο και τόσο διαφορετικό με εκείνη. Αν και ξέρω ελάχιστα από αστρολογία, πέρα από το ότι για κακή μου τύχη με ζυγός με ζυγό, νομίζω ότι καλή αστρολόγος πρέπει να νιώθει ένα γνήσιο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, ενίοτε και για τις προσωπικές τους ιστορίες, ώστε να μπορεί να τους ερμηνεύσει και όχι να προβάλλει τα διδιαγνωστικά σχήματα που γνωρίζει επάνω τους.
Και η Άση μπορεί να σε ερμηνεύσει, να σε καθοδηγήσει γλυκά. Ξέρει άλλωστε ότι οι πλανήτες αλλάζουν φορά και το θέμα είναι να μην μένουμε στάσιμοι.